Βάσει άρθρων τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τουρκικά πολεμικά πλοία θα εξοπλιστούν με πυράβλους αεράμινας με αναφερόμενο βεληνικές κρούσεις 100 χιλιόμετρων. Οι διαδικασίες ενσωμάτωσης αυτών των όπλων στον τουρκικό στόλο ξεκίνησαν με τη βοήθεια της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Roketsan. Με τα ελληνικά μαχητικά γαλλικής προέλευσης Rafale να ενσωματώνονται ένα-ένα στον ελληνικό ενέργειο στόλο, είναι λογικό για τους Τούρκους να βλέπουν αυξανόμενες απειλές στον ορίζοντα του Αιγαίου. Ειδικά εάν αποκτήσουμε και τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35 από τους Αμερικανούς, το πλεονέκτημά μας στους εθέρες θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Γι' αυτό οι Τούρκοι αυξάνουν τις δυνατότητες αεράμινάς τους. Φέτος είναι προγραμματισμένο να τεθεί σε υπηρεσία το TCG Istanbul F-515, το πρώτο πλοίο της κλάσης φρεγατών Istanbul του προγράμματος Milgem. Με τον εκτοξευτή του Midlas. Σύμφωνα με τουρκικές αναφορές, σύντομα εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθούν δοκιμές με το σύστημα Midlas και τους πυράβλους HISAR-ORF από την τουρκική φρεγάτα TCG Istanbul. Οι Τούρκοι αναφέρουν πως ο πυράβλος HISAR-ORF επιδεικνύει βεληνικές περίπου 35 με 40 χιλιόμετρων, ωστόσο όπως προαναφέραμε θέλουν να ενσωματώσουν στο τουρκικό πολεμικό πλοίο και έναν αντιαεροπορικό πυράβλο μεγαλύτερης εμβέλειας περίπου 100 χιλιόμετρων. Γι' αυτό σκοπεύουν να τροποποιήσουν τον πύραυλο Cyber Product 1, ένα νέο τουρκικό πύραυλο αεράμινας. Ωστόσο, οι Τούρκοι έχουν δύσκολο και μεγάλο δρόμο μπροστά τους. Πρέπει πρώτα να γίνουν αρκετές αλλαγές και προσαρμογές στο όπλο, τόσο στο υλισμικό όσο και στο λογισμικό του συστήματος. Είναι σίγουρα μία νέα απειλή, ωστόσο οι δυνατότητες της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.